Κόμματος Ελλάδας δίνουμε απάντηση πως υπάρχει ελπίδα για το λαό και την νεολαία, υπάρχει άλλος δρόμος, η πολιτική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο δρόμος της ανατροπής. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουν οι νέοι και οι νέες, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα των επαγγελματοβιοτεχνών και αγροτών. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος. Τόσα χρόνια, τόσες γενιές, δοκιμάσαμε και έτσι κι αλλιώς, και με δεξιούς και με κεντρώους και με αριστερούς, όλες τις εκδοχές του σημερινού αντιλαϊκού δρόμου του κεφαλαίου, του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμιά από αυτές δεν έδωσε λύση για το λαό. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα σε μια άλλη κατεύθυνση. Φίλες και φίλοι, ο πραγματικός αντίπαλος του λαού μας και της νεολαίας, αυτός που ξέρετε δεν κατεβαίνει στις εκλογές, δεν ζητά την ψήφο κανενός, γιατί έχει από χέρι την οικονομική δύναμη και την εξουσία να ορίζει τις τύχες όλων. Αυτός ο αντίπαλος, δηλαδή το κεφάλαιο, η επιχειρηματική όμιλη, τα μονοπόλια, όπως και αν τον ονομάσει κανείς, παρεμβαίνει καθημερινά μέσω αστικών επιτελείων, εργοδοτικών ενώσεων όπως ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και διατυπώνει με σαφήνεια τις αξιώσεις του προς το αστικό πολιτικό σύστημα. Το ίδιο κάνουν και εκπρόσωποι μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων υπεριαλιστικών κέντρων. Έχουν κάνει ξεκάθαρο το στόχο τους, την προσδοκία τους από τις εκλογές της 20 Σεπτέμβρη. Θέλουν μια νέα κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα εξασφαλίζει τη σταθερή και απρόσκοπτη εφαρμογή του Τρίτου Μνημονίου. Θέλουν σταθερή αντιλαϊκή κυβέρνηση μακράς πνοής, ικανή να υλοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα. Θέλουν κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα εξασφαλίζει τη χειραγώγηση των όποιων λαϊκών αντιδράσεων. Όλα αυτά είναι αναγκαία, προκειμένου να στηριχθεί ο στόχος της καπιταλιστικής ανάπτυξης, δηλαδή να στηριχθεί το μεγάλωμα των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, να ξανανοίξει η όρεξή τους για νέες επενδύσεις, για διεύρυνση της επιχειρηματικής τους δράσης, όχι βεβαίως με στόχο τις εργατικές λαϊκές ανάγκες, αλλά τα μεγάλα κέρδη. Στα 295% λέει έφτασαν τα κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχικών επιχειρήσεων και αυτά μάλιστα σε συνθήκες στασιμότητας και νέας ύφεσης. Όμως αυτά δεν φτάνουν. Το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους δεν έχει όρια. Δεν τι θα σέβεται. Ο στόχος αυτός, όπως και να το ονομάσει κανείς, παραγωγική ανασυγκρότηση, εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης και τα λοιπά, είναι κοινός στόχος. Είναι το κάτι πιο βαθύ που ενώνει όλα τα αστικά κόμματα. Όλα τα κόμματα που θεωρούν μονόδρομο τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπεριαλιστικό σύστημα.